Γεια σου αγαπημένα μου Παναγιώτη. Τι ωραία καλοκαιράκι. Ναι ρε εσύ, ναι τέλεια, μια χαρά. Θάλασσες. Νησιά. Πάμε σε κανένα νησί σήμερα λες? Ναι, θα πάμε Κυκλάδες. Μάλιστα. Ξέρεις, πέρσι. Τελευταία είναι λίγο δύσκολο να το σκέφτεσαι ότι θα πάμε Κυκλάδες. Δηλαδή το λες και στο τραπέζι και σε κοιτάνε όλοι τι είναι. Κέρδισε κανένα τζόκερ. Λοιπόν, άκου πως το κόνσεπτ ήταν πέρσι πήγαμε Πάρο. Θυμάσαι, την ώρα πέρασαμε στην πάρα Πάρο. Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Φέτος θα πάμε στην Άξο. Έχουμε πιάσει παροναξία. Ωραία, επομένως Νάξο σήμερα. Νάξο. Ποιος μας περιμένει εκεί? Εκεί μας περιμένει ο Λευτέρης ο Αναγνώστου, που είναι εινολόγος και κάνει κρασιά στην Άξο. Μάλιστα. Και στην Άξο εκτός από άλλες περιοχές. Για πες μου δύο λόγια έτσι για τον Λευτέρη. Ο Λευτέρης είναι εινολόγος, έχει μεγάλη εμπειρία σε Σαντορίνη, έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Μύκονο, οπότε ξέρεις όλο. Είναι μαθημένος στους αέριδες. Το DNA είναι κυκλαδίτικο και θα μας πάρει από το χέρι να μας ταξιδέψει στον Αμπελώνα της Νάξου. Εκεί που κάνουν μια πολύ καλή δουλειά και που αναδεικνύουν ουσιαστικά και τα κρασιά της Νάξου, που έχουν άμεση σχέση με την ιστορία του κρασιού στην Ελλάδα. Ναι, πάμε σε ένα τόπο που έχει, όπως είπες και εσύ, ιστορία, μυθολογία. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, φύγαμε. Λευτέρης Αναγνώστου. Λευτέρης Αναγνώστου. Ακούτε ακόμα ένα podcast της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια» με την Ινοχώ Diploma WSET, Ιρό Κολιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Το κρασί με απλά λόγια», ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO. Καλημέρα Λευτέρη. Γεια σου. Καλημέρα Παναγιώτη. Γεια σου Ιρό, καλημέρα. Τι κάνεις? Είμαι καλά, το ελπίζω το ίδιο και για εσάς. Και εμείς καλά, πού σε βρίσκουμε? Είμαι στην Άξο, με πετυχαίνετε στην Άξο. Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες? Είναι ωραία. Καλά τώρα και εμείς δεν είναι να γκρινιάζουμε, και εμείς τα Χανιά είμαστε, οπότε εντάξει. Όλα καλά. Ούτως ή άλλως είναι αγαπημένη πόλη. Καταλαβαίνω, έχετε τους λόγους σας. Λοιπόν, Λευτέρη μου, σήμερα θέλουμε να μας πάρεις από το χέρι και να μας κάνεις μια εινική βόλτα στην Άξο, να την γνωρίσουμε. Θα το προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά για την πρόθεση και γενικότερα τη φιλοξενία. Και μακάρι να σας ταξιδέψω έστω και για λίγο στην Άξο. Εννοείται, θα μας ταξιδέψεις και επίσης θα έρθουμε. Με μεγάλη χαρά. Δεν ξέρεις ότι μας φορτώθηκες, αυτό δεν είναι να σου πω. Όχι, με μεγάλη χαρά. Είναι πάντα αυτός δίκτυ είστε δηλαδή. Και ανυπομονώ. Ωραία, για πες μας λοιπόν. Καταρχάς να το πιάσουμε λίγο ιστορικά. Η Νάξος, έτσι, τι σχέση είχε με το κρασί? Στην ουσία είναι ένα από τα ιστορικότερα μέρη της, τουλάχιστον της Ελλάδας και το γενικότερα. Καθώς θεωρείται, αν πάμε πολύ πίσω, θεωρείται η γενέτρια του Διονύσου. Οπότε η σύνδεση με το κρασί υπάρχει ακόμα και από τη μυθολογία. Την ιστορία την ξέρεις, Παναγιώτη μου, για την Άξο? Τώρα τι μαθαίνω έγινε και κρατάω και σημειώσεις. Λοιπόν, ο Θησέας πήρε την Αριάδνη από την Κρήτη, αφού σκότωσε το Μινόταυρο, γιατί της είχε υποσχεθεί αγάπης και λουλούδια. Ναι. Την πήρε λοιπόν μαζί του, κάνανε ένα στόπ στην Άξο και την παράτησε στην Άξο. Καταλαβες? Τέτοιος ήταν. Και συνέχισε. Όμως της Αριάδνης της βγήκε σε καλό αυτό, γιατί την είδε ο Διόνυσος και την ερωτεύτηκε. Έτσι είναι τα πράγματα, ξέρεις. Οπότε έτσι ξεκινάει και η ιστορία της Νάξου με το κρασί, φαντάζομαι. Στην ουσία, ναι, θεωρείται ότι ανέκαθεν υπάρχει σύνδεση και ιστορικά, αλλά και με τη μυθολογία και ούτως ή άλλως και λόγω του Διονύσου. Υπάρχουν δηλαδή κείμενα και αναφορές από τα αρχαία χρόνια για το νησί. Μάλιστα. Και απλά είναι ένα μέρος το οποίο εξακολουθεί και έχει μια παραγωγική διαδικασία, χωρίς όμως να είναι τουλάχιστον στα φώτα και στην πρώτη προβολή του ελληνικού Αμπελώνα ή τουλάχιστον προς το παρόν. Να πούμε ότι η Νάξος είναι, για όσους δεν έχουν πάει, ότι είναι ένα νησί που είναι αρκετά ορεινό. Έχει δηλαδή αρκετά ψηλά βουνά, αν δεν κάνω λάθος. Έχει την ψηλότερη κόρυφη γύρω στα 1000 μέτρα. Ναι, έχει το ψηλότερο βουνό του Κυκλάδα.
Ναι, είναι το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Mm-hmm. Ωραία, έχει πολύ σημαντική κτηνοτροφία, κάνουν υπέροχα τυριά. Είναι ένα γεωργικό νησί, σωστά τα λέω? Σωστά, πολύ σωστά. Οπότε, επίσης είναι, ναι, έχει ένα κομμάτι το οποίο ακόμα και τώρα αφορά είτε την τροφία είτε γεωργία. Έχει μεγάλα χωριά τα οποία, και ζωντανά χωριά, το οποίο ειδικά για τις Κυκλάδες πια αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει στα υπόλοιπα νησιά. Κρατάει δηλαδή μια κοινότητα και μια δραστηριότητα όπως βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες σε άλλα νησιά. Έχει κεφαλοχώρια δηλαδή, αυτό θέλω να σας πω, με δραστηριότητες που αφορούν γεωργία, κτηνοτροφία και πια και τον τουρισμό. Είναι ένα νησί που ακόμα το λες, πώς να το πω, παρθένο σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δεν έχει υπερτουριστικοποιηθεί. Όχι, και οπότε όχι. Είναι και μεγάλη ευκαιρία αυτό οι αξιώτες να το πάρουν και να το κάνουν σωστά, οπότε μπορούν να δουν από τα λάθη των άλλων, για μένα. Αλήθεια είναι, αλλάζει τα τελευταία χρόνια όλο αυτό το σκηνικό, αλλά είναι ακριβώς όπως τα λες. Ωραία, τώρα όσον αφορά στα μπέλια. Εγώ από ό,τι θυμάμαι έχει, γιατί έχω να πάω και πάρα πολλά χρόνια η αλήθεια είναι, αλλά θυμάμαι ότι υπήρχαν αμπέλια και πολύ παλιά, δηλαδή αυτή είναι η εικόνα που έχω στο μυαλό μου από την Άξο και ειδικά στα πιο ορεινά χωριά, στα πιο ορεινά σημεία τέλος πάντων, αλλά θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει και είναι έτσι. Προφανώς πράγματα έχουν χαθεί στον χρόνο και αυτό είναι το κρίμα. Είναι ένα νησί το οποίο έχει μεγάλη ποικιλομορφία ως προς το κομμάτι το γεωμορφολογικό, όπου βρίσκει κανείς αμπέλια δίπλα στη θάλασσα αλλά και πάνω στα ορεινά χωριά της Νάξου. Οπότε δεν είναι σε καμία περίπτωση κάπου, ας το πούμε, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, μαζεμένοι αμπελώνες συνεχόμενοι που τους χαζεύεις. Είναι κυρίως διάσπαρτα κομμάτια και κανείς μπορεί να βρει πραγματικά αμπέλια δίπλα στη θάλασσα αλλά και αμπέλια στα 700 μέτρα υψόμετρο, το οποίο είναι ιδιαίτερο, ειδικά για τις Κυκλάδες το κομμάτι του υψόμετρου. Βλέπεις αμπέλια στη μέση του πουθενά, στους πρόποδες του όρου Ζά, που είναι και το υψηλότερο βουνό των Κυκλάδων. Και όντως έχεις δίκιο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων συζητάμε για μπέλια τα οποία είναι πάρα πολύ παλιά. Τι εδάφη έχει η Νάξος? Έχει, λόγω του μεγέθους της, είναι δύσκολο, εντάξει, προφανώς υπάρχει και μια έλλειψη βιβλιογραφίας και ερευνών γενικότερα στον ελλαδικό χώρο, το ίδιο αφορά και την Άξο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα αλλάζει ανάλογα την τυποθεσία. Επίσης, αυτό που είναι γνωστό για την Άξο είναι το μαρμαρό της. Ακόμα και τώρα υπάρχουν εκμεταλλεύσιμα ορυχεία μαρμάρου, κυρίως προς το κεντρικό μέρος του νησιού, και από εκεί και πέρα επίσης ήταν και παραμένει πάρα πολύ γνωστό για τη Σμύριδα. Είναι ένα ορυκτό το οποίο τα παλαιότερα χρόνια ήταν και ο λόγος ο οποίος είχαν οικονομική ανάπτυξη στα χωριά της Νάξου, και επίσης αν τρέξουμε λίγο πιο πίσω ήταν στην ουσία ενέχειρο για να μπορεί να δανειστεί το ελληνικό κράτος από το 1824 και μετά. Είναι παγκοσμίως στην ουσία το μεγαλύτερο κοίτασμα Σμύριδας στην Ευρώπη, το οποίο από τη δεκαετία του 50 και του 60 μετά η εξόρυξή του έχει πέσει. Εξακολουθεί και υπάρχει, αλλά είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι ήταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Επίσης, το κομμάτι το δυτικό είναι λίγο πιο παιδινά, έχει κυρίως άλλου τύπου καλλιέργειες, κυρίως πατάτες και διάφορα άλλα, ας το πούμε, εντάξει, βασικά πατάτες. Οι πατάτες της Νάξου είναι πασίγνωστες. Και γνωστές. Ναι. Και πεντανόστιμες. Είναι γνωστές. Ναι, και όσο πηγαίνουμε προς τα μέσα γίνεται πιο ορεινό, βρίσκει κανείς ακόμα και μέσα στα μπέλια πεζούλες που είναι μορφωμένες από μάρμαρα ή από σμύριδα. Έχει πάρα πολύ γρανίτη, βρίσκει κανείς ασβεστόλιθους και επίσης κομμάτια τα οποία είναι προφανώς στο βοριά και κυρίως πιο κοντά στη θάλασσα, βλέπει κανείς και αρκετά αμμώδη δάφη. Οπότε
δεν είναι ένα το χαρακτηριστικό, είναι, έχει μια ιδιαίτερη ποικιλομορφία. Η Νάξος, αν δεν κάνω λάθος, έχει νερό, που αυτό είναι σπάνιο για τα Κυκλαδονήσια, έτσι δεν είναι? Έχει σωστά. Περισσότερο νερό τα τελευταία δηλαδή. Χρόνια βέβαια είναι πιο δύσκολο και λόγω της γενικότερης ανομβρίας, και υπάρχουν και κάποιες φωνές για τη γαλλέρια της πατάτας η οποία απαιτεί πάρα πολύ νερό, αλλά γενικά λόγω των βουνών έχει φυσικές πηγές και θεωρητικά τις κανονικές χρονιές αρκετό νερό. Στην Άξο τι ποικιλίες συναντάμε? Μπράβο, εκεί να μπούμε λίγο και στις ποικιλίες, ναι, των σταφυλιών. Είναι η βασική, ας το πούμε, ποικιλία του νησιού ως προς τα Λευκά, αποτελεί το ποταμίσι. Βρίσκει κανείς επίσης αϊδάνι. Η Κουράκου αναφέρει το αϊδάνι ως ότι προήλθε από την απείρανθο της Νάξου και κάνει τη σύνδεση με τον απειρανθίτη ως προς την αρχαιότητα. Είναι ακόμα ένα μέρος το οποίο χρήζει εξερεύνησης και προφανώς μελέτης, γιατί ακούμε αρκετές ποικιλίες οι οποίες δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά, όπως είναι το μπαστάρδικο, μπασταρδαίδανο, καραμπραήμ. Είναι πράγματα τα οποία είτε είναι συνώνυμα με κάτι άλλο ή αποτελούν κάποιες ποικιλίες που ακόμα δεν τις έχουμε καταγράψει. Έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες για να απομονώσουμε φυτά και να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα, αλλά όλη αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο. Βρίσκει κανείς λίγη μονεβασιά ως προς τις Λευκές και από εκεί και πέρα στα ερυθρά, κυρίως Φωκιανό, Μαντιλαριά, και κάποιες επίσης όπως Σιρίκη και κάποιες άγνωστες ή τουλάχιστον όχι ταυτοποιημένες ακόμα ποικιλίες. Και αρκετά που και που πάντα στα μπέλια μέσα λόγω τροφής είχαν και φαγόσιμες ποικιλίες. Θες να μας πεις λίγο για το ποταμίσι και το Φωκιανό, γιατί πέρσι που κάναμε το podcast για την Πάρο είχαμε μιλήσει για τη Μανδυλαριά και τη Μονεμβάσια, οπότε πες μας εσύ για το ποταμίσι και το Φωκιανό, που είναι δύο ποικιλίες που δεν είναι οι πασίγνωστες ποικιλίες της χώρας, οπότε να μάθουμε πέντε πράγματα για αυτές. Ναι. Και τα εινοποίησες αυτά ούτως ή άλλως σε την ταινία. Σωστά, σωστά. Το ποταμίσι βιβλιογραφικά τουλάχιστον προέρχεται από τα Κύθυρα, μάλλον. Γενικά το βλέπει κανείς, μπορεί να το βρει κανείς στην Τίνο, στην Άδρο, αλλά ο κύριος όγκος που μπορείς να το συναντήσεις με μεγάλη συχνότητα είναι στην Άξο. Είναι μια ποικιλία που είναι αρκετά ανθεκτική, ως ένα βαθμό επικράτησε τον άλλον στο νησί, γιατί είναι και θεωρείται παραγωγική, όχι πάρα πολύ, αλλά είναι ανθεκτική και παράγει και μια ικανοποιητική ποσότητα φρούτου. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε το χαρακτήρα, αλλά στο δικό μυαλό έχει μια πάρα πολύ ωραία φυτικότητα. Έχει χαρακτηριστικά που μπορεί να θυμίσουν σε κάποιον φασκόμηλο, δάφνη και όλα αυτά τα άγρια βότανα που συναντά κανείς, ξέρεις, στην Ήπεθρο. Και είναι μια ποικιλία που δεν τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερη οξύτητα. Ένα στόμα με φυτικότητα επίσης και καμιά φορά έτσι μια τανικότητα που δίνει μια υφή, και βλέπουμε τελείως διαφορετικό χαρακτήρα κυρίως προς το κομμάτι όσο πάμε προς τα ορεινά, που μπορεί να κρατήσει σίγουρα καλύτερες οξύτητες και να δώσει κρασιά με μεγαλύτερο νεύρο, παρόλο που δεν το χαρακτηρίζει η ποικιλία γενικά. Σαν να μου περιγράφεις το δαφνί, νιώθω δηλαδή. Σου πω την αλήθεια. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά να σου πω την αλήθεια, και εμένα πολλές φορές με παραπέμπει εκεί. Ως προς το κομμάτι, το Δαφνί έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να κάποιος όντως όχι να τα μπερδέψει, να τα παρελύσει. Okay, για πες μας τώρα και για το Φωκιανό. Το Φωκιανό είναι μια ποικιλία που ήρθε προφανώς με τις εναλλαγές του πληθυσμού στην Άξο και αυτή από αλλού, προφανώς από τα ανατολικά, είτε απευθείας δηλαδή από τη Μικρά Ασία είτε από τα νησιά όπου, εντάξει, είναι πιο γνωστή η παραγωγή τους, όπως είναι η Ικαρία. Είναι μια ποικιλία ερυθρή, χωρίς όμως να είναι βαφική.
οι χρωστικές της είναι αρκετά ασταθείς. Δεν χαρακτηρίζεται και αυτή από ότι μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικά νούμερα και αίσθηση οξύτητας. Οπότε πια κανείς βλέπει και ροζέ εκδοχές της ποικιλίας. Στο δικό μυαλό είναι μια αρκετά αρωματική ποικιλία με ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτήρα ως προς το πυρηνό καρπό στοιχείο και βλέπει κανείς επίσης αρκετά μπαχαρικά. Είτε σαμαστίχα, είτε τζίντζερ, πράγματα τα οποία έχουν ένα πιο πιπεράτο χαρακτήρα, τουλάχιστον ως προς τη ροζέ και την πιο πρώιμη, αν κανείς το τριγύσει λίγο πιο πρώιμα. Πόσα εκτάρια είναι καλλιεργημένα στην Άξο με κρασοστάφυλλα, ξέρεις? Η αλήθεια είναι ότι και αυτό το νούμερο είναι ενδεικτικό. Γενικά, όπως είπα και πριν, λείπουν αρκετά στοιχεία και βασιζόμαστε κυρίως σε ιδιωτικές προσπάθειες. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και την όρεξη αλλά και την πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, για να μπορέσουμε και εμείς να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες από αυτό. Ένας από αυτούς είναι ο Γιώργος Μακροδημήτρης, που έχει το χημείο της χώρας στην Άξο. Και έχει καινοποιείο. Κάνει κρασί. Έχει η οικογένεια Μακροδημήτρη, έχουν το κτήμα Τρανάβελο, που για μένα ήταν η αφορμή στο να έρθω σε επαφή με το νησί. Οπότε είναι στην ουσία ο άνθρωπος που έχει καταγράψει τους ανθρώπους που του πηγαίνουν από ένα βαρελάκι μέχρι κάτι παραπάνω από την παραγωγή του κρασιού. Και με βάση αυτά τα δεδομένα υπολογίζουμε ότι το νησί περίπου έχει 3.000 στρήματα και παράγει περίπου 2.000 τόνους. Μάλιστα. Είναι μεγάλο το νούμερο. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς, η Νάξος μπορεί σε κάποιες χρονιές να παράγει περισσότερο σταφύλλα από τη Σαντορίνη. Το οποίο είναι ειδικά σε αρχή ακούγεται λίγο σοκαριστικό. Ακούγεται σοκαριστικό, ναι. Όταν νέα Σαντορίνη υπάρχουν 19, η οποία και στην Άξο πόσα? Υπάρχουν αρκετά, στην ουσία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι 3. Απλά υπάρχουν πάρα πολλά. Πες τα μας να τα μάθει και να τα το μάθουμε. Παλαιότερο εινοπείο του νησιού του Κορέ, το οποίο η παραγωγή του είναι μικρή, αλλά τουλάχιστον αν ανατρέξει κανείς, υπάρχει αρκετές δεκαετίες τώρα. Υπάρχει το εινοπείο Σαντάνα, που είναι μια πρόσφατη προσπάθεια, και το εινοπείο Γρατσία, το οποίο και αυτό είναι μια αρκετά πρόσφατη προσπάθεια. Απλά υπάρχουν και αρκετά εγχειρήματα τα οποία αντλούν στα φύλλα από την Άξο. Και επίσης για μένα στην ουσία η αναφορά στο νησί είναι το κτήμα Τρανάβελο, το οποίο παράγει εμφιαλωμένο ίνο από το 2012. Υπάρχει μια συνέπεια ως προς το κομμάτι της παραγωγής, αλλά και τώρα πια και στην εξωστρέφεια και την προβολή του νησιού προς τα έξω. Επίσης το άλλο χαρακτηριστικό για το νησί είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ακόμα παραγωγή που αφορά χωρικές εινοποιήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνουν από ένα βαρελάκι και επιπλέον, ας το πούμε, ποσότητες για το σπίτι, για τους ίδιους, για τις ταβέρνες του χωριού. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό αυτής της ποσότητας παραμένει στον νησί με αυτή τη μορφή. Τα χωριά έχουν πληθυσμό, έχουν μόνιμους κατοίκους που ασχολούνται με τα γεωργικά όλο το χρόνο, οπότε υπάρχει και κατανάλωση εκεί, σε ταβέρνες, στα καφενεία, στο σπίτι. Είναι γενικά μια εικόνα διαφορετικών παραστάσεων, είναι διαφορετικές παραστάσεις από το παρελθόν στη σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά, οπότε υπάρχει μια παραγωγή που μένει, παράγεται και καταναλώνεται στα σπίτια ή στα ταβέρνες του νησιού. Ωραία, λοιπόν, για να συνεχίσουμε και να πάμε... Εγώ τώρα λέω να ρωτήσουμε τον Λευτέρη πώς αυτός βρέθηκε στην Άξο. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Απλά στην ουσία αυτό που θέλω να πω πριν είναι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά εγχειρήματα τα οποία δεν έχουν, ας το πούμε, δεν παράγουν εκεί. Οπότε είτε ταξιδεύει το σταφύλι, είτε τροφοδοτεί η Νάξος άλλα ενωπία τριγύρω. Επίσης νομίζω ότι είναι σημαντικό για την εικόνα του. Για μένα είναι σημαντικό εντωμεταξύ στην Άξο, μάλλον, ότι υπάρχουν και μικρές παραγωγές που δεν είναι απαραίτητα για να εμφιαλωθούν ή οτιδήποτε. Αυτό εμένα μου δίνει μια ζωντάνια.
Δηλαδή, εγώ πηγαίνοντας σε ένα νησί ή πηγαίνοντας σε έναν τόπο, με ενδιαφέρει να δω και τα τοπικά κρασιά και ας μην είναι εμφιαλωμένα. Όχι, δηλαδή την έκφραση του κρασιού, το φρέσκο, τη φρεσκάδα τους πιθανόν. Ακριβώς, είναι διαφορετική προσέγγιση σίγουρα από το, εντάξει, είναι πιο παραδοσιακές οι μέθοδοι παραγωγής, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον, ειδικά στο νησί βλέπει κανείς σε μεγάλη έκταση αυτού του τύπου της παραγωγής, είτε αφορά σπίτια όπως έλεγα προηγουμένως, είτε αφορά ταβέρνες και καφενεία, αλλά εξακολουθεί και είναι μεγάλος ο όγκος των ανθρώπων που παράγουν κρασία με αυτές τις συνθήκες. Σίγουρα δεν θα πιούμε τα καλύτερα κρασιά εκεί πέρα. Το ξέρουμε πολύ προσωπικά. Καλά. Εμένα με ενδιαφέρει, κατάλαβα τι λέω. Δηλαδή, με ενδιαφέρει και αυτή. Το ρομαντικό της υπόθεσης. Το ρομαντικό της υπόθεσης. Ναι, είναι σημαντικό που παράγουν. Που είναι πάρα πολύ παραγωγή. Και αυτό που είπε δηλαδή ο Λευτέρης, ότι δίνουν στα φίλη και αλλού, είναι σημαντικό. Γιατί μπορεί να καταλάβεις ότι μπορεί αυτό μετά να αλλάξει και να κρατιέται το στα φίλη στην άξο. Οπότε να δούμε και άλλες. Ήδη υπάρχει αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στο νησί τα τελευταία χρόνια και προς το κομμάτι της προβολής του και της εξωστρέφειάς του, αλλά και έχει προσελκύσει και ανθρώπους έξω από το νησί. Εντάξει, ο καθένας με τον τρόπο του βέβαια προσεγγίζει το νησί, αλλά γενικά βλέπει κανείς μια δραστηριότητα και υπάρχει και πρόθεση το να γίνουν επιπλέον ενοπλία στο νησί. Την προσπάθεια έτσι να βγει το κρασί της Νάξο έξω, τι είναι αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει? Προσωπικά εγώ αυτό που βλέπω, γιατί ακόμα στην ουσία μετά από αρκετά χρόνια τριβής και επαφής με το νησί, είναι ακόμα ψάχνεις και συνεχώς εξελίσσεις και τον τρόπο προσέγγισης και το τι είναι αυτό που θεωρείς ότι κάνει ξεχωριστό. Στο δικό μου μυαλό για μένα είναι το υψόμετρο. Είναι ένα νησί το οποίο ειδικά για τις Κυκλάδες, το να βρίσκεις αμπέλια στα 600-700 μέτρα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Προφανώς και σύνδεση και με το υπέδαφος, άσχετα αν δεν είναι άμεση ή τουλάχιστον να μπορείς να το αποδείξεις τόσο εύκολα, αλλά βλέπεις στοιχεία, βλέπεις ακόμα και στα παραδοσιακά κρασιά πολλές φορές μια τύπου ορυκτότητα, μια κυμολία, μια αίσθηση, ας το πούμε, μαρμαρόσκονης πολλές φορές, που ή μπορεί να είναι πλασίμπο ή πραγματικά συνδέεται και με την παραγωγή του μαρμάρου, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες τοποθεσίες του νησιού. Κυρίως όταν κάνουν κρασί στην Άξο, κάνουν field blends ή κάνουν μονοποικιλιακές εινοποιήσεις? Πώς το έχεις δει εσύ αυτό? Κυρίως είναι, δηλαδή τα παραδοσιακά τα μπέλια ήταν φυτεμένα με αρκετές ποικιλίες και εξακολουθούμε και βλέπουμε αυτό σήμερα και τουλάχιστον η πλειοψηφία των παραγωγών, είτε αφορά τη μικρή κλίμακα που λέγαμε προηγουμένως, είτε αφορά μια πιο μοντέρνα, ας το πούμε, προσέγγιση, είναι κυρίως field blends, γιατί είναι και μικρή η παραγωγή για να μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει μία ποικιλία, αλλά και λόγω νοοτροπίας. Είναι η προσέγγιση που ανέκαθεν είχαν. Έχουν ποικιλίες που μπορεί να δώσουν μια περισσότερο αρωματική ένταση, άλλες οξύτητα, άλλες σώμα. Γενικά, παραδοσιακά, η προσέγγιση ήταν φυτεύουμε διαφορετικές ποικιλίες, τις συνοποιούμε όλες μαζί. Ωραία, εσύ τώρα, πώς εσείς είσαι από τη Μύκονο, να τα λέμε αυτά. Έχεις πολύ μεγάλη ένωση με τις Κυκλάδες. Έχεις βάλει τη δική σου σφραγίδα στα κρασιά της Σαντορίνης, να το πούμε και αυτό. Και τώρα βρέθηκε στην Άξο. Πώς έγινε όλο αυτό? Η αφορμή το να γνωρίσω και εγώ το νησί και να συνεχίζω να το γνωρίζω είναι ο Κωνσταντίνος Μακρυδημήτρης. Πρώτα απ' όλα φίλος και τώρα πια συνεργάτης. Ξεκίνησα να κάνω τα κρασιά για το κτήμα Τρανάπυλο από το 2018 και μετά.
και στην ουσία βλέπεις ότι υπάρχει ένας ανεξερεύνητος πλούτος, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία στοιχεία στο νησί τα οποία χρήζουν εξερεύνησης και προσέγγισης, και επίσης βλέπεις παράλληλα αμπέλια τα οποία χάνονται γιατί οι άνθρωποι πια δεν τα καλλιεργούν ή φεύγουν από τη ζωή και ερημώνουν. Οπότε είχαμε και από κοινού την πρόθεση και ως ένα βαθμό την ευαισθησία το να τρέξουμε πέρα από το κτήμα Τρανάμπελο, το να βρούμε αμπέλια σε διαφορετικά χωριά, να γνωρίσουμε ανθρώπους πρώτα απ' όλα. Ειδικά στην αρχή το τρέξιμο ήταν περισσότερο λαογραφικής, ας το πούμε, προσέγγισης παρά γεωπονικής ή εινολογικής. Και στην ουσία σιγά σιγά γνώρισα και εγώ ανθρώπους, μπήκαμε σε μια διαδικασία να βρούμε συγκεκριμένα σημεία στο νησί, να μπορέσουν να μεταφέρουν στους ανθρώπους τι ακριβώς θα θέλαμε να κάνουμε και να υπάρχει σήμερα μια απομόνωση διαφόρων αμπελοτεμαχίων και μια ενοποίησή τους. Οπότε είναι ένα μέρος το οποίο έχει πάρα πολύ όμορφο υλικό για κάποιον αν θέλει να το προσεγγίσει πάντοτε με τους σωστούς όρους. Οπότε εσύ τα ηχό τα κάνεις δύο από τα τρία κρασιά που φτιάχνεις είναι από την Άξο, mm-hmm. σωστά? Είναι ο πυρήνας βασικά του εγχειρήματος. Η ιδέα είναι το να μπορέσεις να συνδέσεις ιστορικές περιοχές, να τις συνδέσεις νοητά και να μπορέσεις να επαναπροσεγγίσεις και να... Στην ουσία ηχό είναι η έννοια της μεταφοράς και της αντανάκλασης και είναι κάτι σαν να σου έρχεται από το παρελθόν. Αυτή ήταν η σκέψη. Οπότε υπάρχει ένας νοητός συνδέσμος διαφόρων ιστορικών περιοχών με πυρήνα την Άξο. Δύο από τις ετικέτες, το Λευκό και το Ροζέ, είναι από την Άξο. Η τρίτη είναι από τη Λίμνο, αφορά το Λιμνιό, που είναι η αρχαιότερη ελληνική ποικιλία. Και είναι μια καθοδόν και μια τέταρτη ετικέτα από τη Σαντορίνη. Μάλιστα. Να αναστρώσουμε λίγο τραπέζι, λίγο μια τελευταία ερώτηση όσον αφορά στην αμπελουργία mm-hmm. στην Άξο. Επειδή μιλήσαμε για μεγάλα υψόμετρα, υπάρχει και ηρωική αμπελουργία? Έχετε και δύσκολα προσβάσιμα αμπέλια? Εγώ ήθελα, είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση, ήθελα να τονιστεί αυτό. Είναι σημεία στη μέση του πουθενά. Είναι για μένα το επίκεντρο σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι ο άνθρωπος. Προσπαθούμε να δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο στους ανθρώπους που καλλιεργούν. Πρώτα απ' όλα να έχουμε μια σταθερή σχέση και μια καθοδήγηση στο κομμάτι της καλλιέργειας, αλλά και να τους δώσουμε και ένα έξτρα κίνητρο να συνεχίσουν να κάνουν αυτή τη σκληρή δουλειά. Είναι πραγματικά, βλέπει κανείς αμπέλια στα 600-700 μέτρα και είναι προσβάσιμο μόνο από μονοπάτια. Είναι δύσκολες συνθήκες, είναι αμπέλια πολλές φορές εκτεθειμένα σε αντίξω συνθήκες, στο βοριά, πέρα από την πρόσβαση, είναι διαμορφωμένα σε πεζούλες, παράγουν λίγο, οπότε είναι δύσκολοι οι δύσκολες συνθήκες με τις οποίες έχουν αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει αντιμέτωποι. Οπότε προσπαθούμε να χτίσουμε μια τέτοια σχέση και να συνεχιστεί η καλλιέργεια από πλευράς τους και να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στο να υπάρχει συνέχεια. Επίσης, δεν ανέφερα προηγουμένως ότι στην πλειοψηφία πέρα από τα παλιά αμπέλια, αυτό σημαίνει ότι είναι και αυτόριζα αμπέλια. Είναι αμπέλια τα οποία δεν ξέρουμε καν την ηλικία. Πολλές φορές ακούμε για πάνω από 150 ή ακόμα και 200 έτη και είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό. Πόσο ακόμα μπροστά πιστεύεις ότι στην Άξο μπορείτε να την ανακαλύψετε ή να παίξετε μαζί της με μπλέντι, με οτιδήποτε, με χαμηλά αμπελοτόπια, με υψηλότερα υψόμετρο? Πόσο ακόμα μέλλον μπορεί να υπάρχει σε αυτό? Εγώ έχω γενικά έχω την αίσθηση ότι στην πλειοψηφία του ελλαδικού χώρου στις περισσότερες περιπτώσεις είμαστε ακόμα στην αρχή. Ειδικά τώρα συζητάμε για ένα μέρος το οποίο ναι μεν έχει ιστορικά παράγει είτε ίνους είτε σταφύλια, αλλά ακόμα θεωρώ ότι είναι ανεξερεύνητη, όπως επίσης αρκετά μέρη στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες ιστορίες ακόμα να πούμε και είναι γενικά, νομίζω ότι η ελληνική παραγωγή έχει αρκετό δρόμο μπροστά του. Στην Άξο είμαστε πραγματικά στην αρχή.
υπάρχουν ποικιλίες που θα πρέπει να τακτοποιηθούν, υπάρχουν αμπέλια τα οποία ποτέ δεν έχουν ενοποιηθεί με έναν τρόπο πιο σύγχρονο, ας το πούμε. Θα μπορούσε κανείς να αρχίζει να απομονώνει και ποικιλίες πέρα από τα feed blend, να ανέβει ακόμα και πιο ψηλά σε υψόμετρο αν βρεθούν επιπλέον αμπέλια πάνω από τα 700 μέτρα. Γενικά έχει μια δυναμική και μια προοπτική σημαντική. Και τρομερό ενδιαφέρον, νομίζω, ναι, για να ανακαλύψει τα καινούργια πράγματα. Πάμε στο τραπέζι. Ναι, λοιπόν, τώρα θέλουμε να έρθουμε μαζί σου στην Άξο, να μας πας στην Απείρανθο. Εγώ θέλω εκεί να πάμε στα... γιατί το θυμάμαι αυτό το χωριουδάκι. Ψάχνα, έχω να πάω στην Άξο 30 χρόνια. Η Απείρανθος είναι ένα πανέμορφο χωριουδάκι. Το οποίο έχει σχέση νομίζω και με την Κρήτη. Κάτοικοι της Κρήτης που πήγαν στην Άξο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε ένας κύριος που είχε ένα ταβερνάκι εκεί και πήγε για το ταβερνάκι. Για πες, δεν το ξέρω αυτό. Θα μας πει ο Λευτέρης καλύτερα, νομίζω. Η αλήθεια είναι και εγώ το δεν ξέρω να το συνδέσω ιστορικά, αλλά γενικά υπάρχει μια σημαντική επιρροή Κρητών στην Άξο. Το βλέπει κανείς από παραδοσιακούς χορούς μέχρι, πώς το λένε, ντοπολαλιές και γλωσσικούς ιδιωματισμούς. Από την Αριάδνη, ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε. Τι Αριάδνης έχει αυτό. Εντάξει, γιατί η μυθολογία βασίζεται, δηλαδή μπορεί να η Αριάδνη να εκφράζει ένα κομμάτι των Μινωητών που μπορεί να πήγαν στην Άξο για κάποιο λόγο. Και αν υπήρξαν όμως και κάτοικοι για κάποια στιγμή. Ναι. Τέλος πάντων. Που μετήξαν ουσιαστικά στην Άξο. Ακριβώς εκεί. Ωραία. Για πάμε λοιπόν στο τραπέζι. Απείρανθος. Ναι, Απείρανθος, κάτω από ένα δεντράκι σε σκιά. Όχι τώρα που κάνει 50 βαθμούς. Λίγο μια άλλη εποχή. Γιατί όχι, και τώρα θα είναι 50, πιο δροσερά. Εντάξει, οκ. Πάνω είναι δροσερά. Ωραία, ωραία. Και... πρέπει κάποιον να σκεφτείς να καλέσεις, Λευτέρη, λοιπόν. Ποιον θα ήθελες ή ποιους θα ήθελες να βρίσκονται στο τραπέζι, που εμείς σίγουρα, να ξέρεις, εκεί σε μια γωνιά θα είμαστε και εμείς. Ποιους άλλους όμως θα ήθελες να βρεθούν εκεί. Σίγουρα, ναι, όχι, είναι δύσκολη ερώτηση. Προφανώς θα ήθελα την παρέα σας. Σαν πρώτη απάντηση, νομίζω ότι μου έρχεται στο μυαλό. Θα ήθελα να είναι ο άνθρωπος που φύτεψε το αμπέλι το οποίο έχουμε ξεχωρίσει πριν 150 χρόνια. Αχ, τι ωραίο. Είναι αρκετές οι ερωτήσεις. Ούτως ή άλλως, αυτή η συνέχεια και το κομμάτι της σύνδεσης σε μένα είναι κάτι που προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ. Ναι, θα τον καλούσα για ένα παραδοσιακό κρασί δικό του από το αμπέλι πριν 150 χρόνια. Αν μπορούσα να το κάνω, νομίζω θα ήταν η πιο ωραία εικόνα και η πιο ωραία σύνδεση για να μπορείς να σου μεταφέρει και τι έκανε κάποιος που έφαγε μισό βουνό για να φτάσει να φτιάξει 15 πεζούλες. Νομίζω θα ήθελα να ακούσω αυτή την ιστορία πολύ. Ξέρουμε το όνομά του. Ξέρουμε σίγουρα το επίθετό του λόγω της οικογένειας. Το όνομά του, εντάξει, εμένα μου διαφεύγει, απλά είναι σίγουρα η ίδια οικογένεια που διαχειρίζεται το αμπέλι εδώ και μάλλον αιώνες. Okay. Πώς τη λένε την οικογένεια, το θυμόμαστε αυτό? Είναι Λεώτιος. Είναι το πρώτο αμπέλι που εινοποιήσαμε από το Φιλότη στους πρόποδες του Όρουζα. Και ο Μιχάλης είναι ένας από τους σταθερούς μας συνεργάτες μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Οροζδίας εντωμεταξύ. Ζα είναι Δίας. Ναι, σωστά. Ναι. Λοιπόν, για πάμε στο τραπέζι. Καλώσανε το Δίας αυτό το βουνό και από εκεί έμεινε. Αυτός ο Δίας έχει μεγαλώσει παντού, ρε εσύ. Αλλού γεννήθηκε και αλλού μεγαλώνει. Δηλαδή έχουμε εδώ πέρα βουνά, σπηλιές. Ωραία, εντάξει, Θεός ήταν όπου ήθελε, πήγαινε κι αυτός. Λοιπόν, οπότε, ωραία, ξεκινάμε λοιπόν κόσμου. Να δείξουμε λοιπόν και στον άνθρωπο αυτό που φύτεψε τα μπέλη πώς είναι πλέον αυτό το κρασί του. Ωραία, τι θα πιούμε, πώς θα ξεκινήσουμε. Στην ουσία είναι ένα blend. Είναι ένα μπέλι το οποίο έχει υνοποιηθεί όλες οι ποικιλίες μαζί. Είναι ένα λευκό κρασί με βάση το ποταμίσι, το αϊδάνι και μια ποικιλία προσπαθούμε να την ταυτοποιήσουμε. Οι Ναξιώτες τη λένε Χάρα Ιμπραήμ. Βιβλιογραφικά δεν υπάρχει, για να σας πω και επιπλέον λεπτομέρειες. Έρχεται από
έξω από το φυλό της, στους πρόποδες του Ρουζά, γύρω στα 680 με 720 μέτρα είναι πάνω πεζούλα. Είναι αυτόριζα μπέλια που είναι πάνω από 150 χρονών, τουλάχιστον με τις προφορικές μεταφορές των ανθρώπων που το καλλιεργούν μέχρι σήμερα. Περιέργως είναι ένα κρασί το οποίο έχει μια οξύτητα, ένα κρυστάλλινο χαρακτήρα, παρόλο που οι ποικιλίες όπως είναι το ποταμίσιο ή το αϊδάνι που είναι η βάση δεν χαρακτηρίζονται από την οξύτητά τους και το δυναμισμό, αλλά λόγω υψομέτρου ή και λόγω του blend, γιατί στην ουσία είναι ένας τρίγος, κάποιες ποικιλίες είναι όριμες, άλλες είναι λίγο πιο πίσω στην οριμότητα, άλλες είναι λίγο πιο προχωρημένες, μας δίνουν ένα χαρακτήρα αρκετά πολύπλοκο. Στο δικό μυαλό πολύ έντονο το στοιχείο της φυτικότητας, ως προς το χαμομήλια, δάφνες, φασκόμηλο, και ένα πολύ καθαρό, κρυστάλλινο και μακρύ χαρακτήρα, στο οποίο βλέπει κανείς ένα τελείωμα από κυμολία και μια τέτοιου τύπου ορυκτή διάσταση. Δεν θα έλεγα ορυκτότητα, αλλά περισσότερο μια αίσθηση, ας το πούμε, κυμολίας μαρμαρόσκων στο τελείωμα. Ένα γαστρονομικό κρασί. Και τι θα τρώγαμε με αυτό, σε αυτό. Μπράβο. Λόγω εντοπιότητας θα πήγαινα σε κάνα κατσικάκι λεμονάτο, μπορεί να το υποστηρίξει. Βασικά κάτι σαν αυτό που κάνουμε με χόρτα και κατσίκι, είτε αυγολέμονο τώρα πια, είτε πιο παραδοσιακά παλαιότερα. Κάνουν και μια τοπική πίτα στην Άξο, έτσι με χόρτα και αυτά, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Τέλος πάντων, ωραίο. Να βάλουμε και μια χορτόπιτα. Εμένα στο δικό μυαλό οτιδήποτε φορά ξέρετε, χόρτα, κάτι μαγειρεμένο με πολλά μυρωδικά όπως είναι ρίγανη, φασκόμηλο, θα μπορούσε να συνδυαστεί όμορφα. Ωραία, και τέλεια. Μετά. Και συνεχίζοντας το τραπέζι. Συνεχίζοντας το τραπέζι, θα πηγαίναμε σε ένα ροζέ από την Άξο, το οποίο έχει τη βάση φωκιανό, είναι και αυτό ένα field blend. Βρίσκουμε επίσης μια λευκή ποικιλία που λέγεται μπαστάρδικο, και αυτήν προσπαθούμε να θεστοποιήσουμε. Σίγουρα δεν ξέρουμε τη μητέρα και τον πατέρα για να λέγεται έτσι, οπότε είναι κάτι... Είναι μπατάρ. Ναι, είναι. Μας το μεταφέρουν έτσι, είναι ένα μικρό μέρος του blend, τη βάση είναι το φωκιανό. Είναι ένα μπέλι από την Αγιά αυτή τη φορά, βλέπει το βορρά, σε χαμηλότερο υψόμετρο, σε πιο αμμώδη εδάφη. Είναι και αυτό αυτόριζο, αλλά μικρότερης ηλικίας από ότι το αμπελοτιμάχιο στο φιλότι. Βρέθηκε πρώτα το αμπέλι και μετά η διαδικασία του τι κάνουμε. Στο δικό μυαλό το φωκιανό είναι μια ποικιλία που δεν χαρακτηρίζεται από οξύτητα, οπότε είναι ένας πρώιμος τρίγος, ένα χαμηλό βαθμό κρασί, λιγότερο από 12% αλκοόλ, στο οποίο χαρακτηρίζεται από αρκετά στοιχεία έτσι πιο πικάντικα, ginger, στοιχεία σαν, ας το πούμε, ευκάλυπτο, έχει και αυτό μια φετικότητα, και προσπαθούμε να κάνουμε ένα γαστρονομικό ροζέ με έμφαση κυρίως στη δροσιά και την ένταση, και περνάει ένα μέρος του λίγο βαρέλι ακακίας για να μπορέσει να δέσει το στόμα καλύτερα. Μάλιστα, και εδώ, ωραία. Τι θα τρώγαμε εδώ? Να βάλουμε, να σας πω κάτι, μπορούμε να βάλουμε λίγα γεμιστά. Γεμιστά. Ναι, θα μπορούσε. Οτιδήποτε αφορά έτσι πιπεριές, η ντομάτα είναι λίγο πιο δύσκολη, αλλά εγώ θα το βλέπα και με κάποιο λόγο της, έχει μια τανικότητα, θα μπορούσε να υποστηρίξει ακόμα και τα πιο δύσκολα, πιο έντονα κρασιά, τυριά της Νάξο. Αρσενικό, ας πούμε. Ναι. Οπότε κάπως έτσι, αυτό θα ήταν για το κλείσιμο της κουβέντας, τη ρί και ένα ποτήρι ροζέ. Άρα αρσενικό Νάξου με το ροζέ. Τέλεια. Λευτέρη, τι ωραία που είναι στην Άξο, και έχει και ωραίες παραλίες από ό,τι θυμάμαι, και ωραία νερά, και απέναντι αλήθεια, είναι τα κουφονίσια, μπορούμε να πάρουμε ένα βαρκάκι και να πάμε. Ναι, έχεις πολλές αφορμές, οπότε ακόμα που είναι νωρίς το καλοκαίρι να προετοιμαστείτε και να έρθετε. Ή μπορούμε να έρθουμε αργότερα για να προλάβουμε και τον τρίγο. Πότε ξεκινάτε τρίγο εκεί, για να το πούμε και αυτό?
Είναι ανάλογα, επειδή όπως είπαμε πριν, είναι πολύ μεγάλο το, είναι μεγάλο νησί και με διαφορετικά στοιχεία στο, σε κάθε σημείο. Όσον αφορά το δικό μας εγχείρημα, το Φωκιανό τριγείται προς τα τέλη του μήνα, τέλος Ιουλίου, το πολύ αρχές Αυγούστου, γιατί είναι και προσέγγιση τέτοια για μια πιο πρώιμη ωριμότητα. Αλλά και επειδή είναι σε σημείο το οποίο βλέπει βοριά και οριμάζει αρκετά γρήγορα και πολλές φορές πρέπει να τριγηθεί νωρίς για να μην υπάρχουν ζημιές λόγω του αέρα. Και σκεφτείτε, στο ίδιο νησί κάνουμε τρίγο μετά μέσα Σεπτέμβρη. Για να καταλάβετε λίγο τις διαφορές. Μέσα Σεπτέμβρη. Συζητάμε για λευκές ποικιλίες, ναι, γύρω στις άλλες φορές 12 μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Συνήθως είναι ο τρίγο στο κεντρικό κομμάτι της Νάξου. Ωραία, εμείς μέσα Σεπτέμβρη θα έρθουμε, γιατί τώρα έχουμε πολλή δουλειά. Θα μας πεις να έρθουμε να βοηθήσουμε. Θα έρθουμε να βοηθήσουμε λοιπόν στον τρίγο. Και να φάμε και να πιούμε. Ψάχνουμε χέρια γιατί λείπουν. Οπότε είναι μια καλή αφορμή να κάνουμε τη συνδιαλλαγή. Όσον αφορά στα χέρια, γιατί ήθελα να σου το ρωτήσω αυτό και από την αρχή του podcast. Παρότι υπάρχουν αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι που μας είπες, που μένουν εκεί, και χέρια υπάρχουν για να συνεχιστεί το κρασί, ή αρχίζει να γίνεται και εκεί μόνο καλλιέργεια τουρισμού? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει, επειδή υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες στην Άξο, σίγουρα έχει επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν είναι στο βαθμό που κανείς βλέπει στα υπόλοιπα νησιά. Από την άλλη, το ζήτημα με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού είναι γενικό. Πέρα από αυτό, δηλαδή, το ότι δεν βρίσκεις ανθρώπους να κάνεις βασικές εργασίες όσον αφορά οποιαδήποτε καλλιέργεια. Επίσης, είναι συνθήκες τέτοιες που πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση σε μια οικογένεια, αλλά είναι δύσκολο το να οι άνθρωποι να συνεχίζουν να έχουν την ίδια νοοτροπία με τους γονείς ή τους παππούδες τους. Το να ταλαιπωρούνται αρκετά για να καλλιεργήσουν ένα μπέλι ανεβαίνοντας, ξέρω εγώ, ένα χρωματόδρομο ή ένα μονοπάτι για ένα τέταρτο. Και πολλές φορές δεν ξέρω αν και στους ίδιους αυτό επηρεάζει, είτε είναι οικονομικό το όφελος που μπορεί κάποιος να βρει πιο άμεσα, ή απλά είναι ζήτημα αλλαγής νοοτροπίας μιας νεότερης γενιάς, το οποίο μας χαρακτηρίζει όλους. Οπότε και στην Άξο τα προβλήματα είναι ίδια και σίγουρα είναι εμφανή. Βλέπουμε πολλά αμπέλια τα οποία είναι παρατημένα, βλέπουμε αμπέλια τα οποία οι ιδιοκτήτες τους τα αφήνουν, δεν έχουν τρόπο να συνεχιστεί αυτή η καλλιέργεια και αυτή η κληρονομιά στην ουσία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν βλέπεις αμπέλια τώρα είναι αγνώστη ηλικίας και τα αφήνεις απλά να καλλιέργεται, είναι κρίμα. Οπότε, ναι, υπάρχει γενικότερο ζήτημα, το βλέπει κανείς περισσότερο όταν τις συνθήκες δυσκολεύουν. Μάλιστα. Τέλεια. Λοιπόν, τα λέμε στην Άξο. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Εγώ... και για το ταξίδι αυτό το ωραίο στην Άξο. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, την αφορμή, το να δώσουμε μια εικόνα προς τα έξω του νησιού, και χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Καλό καλοκαίρι και καλό τρίγο. Και μια και λέμε και καλό τρίγο όταν θα έρθει, αν και είναι πιο κοντά σε εσάς, τώρα σε λίγες μέρες. Αλλά παρόλα αυτά, ναι. Πώς είναι φέτος τα κρασιά, τα σταφύλια, και λέω τα κρασιά, τα σταφύλια, πώς τα βλέπετε, πώς είναι φέτος? Είναι γενικά μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ, επειδή συνεργάζομαι και με ενοποιία στην υπηρετική Ελλάδα, πέρα από την νησιωτική, γενικά είναι μια χρονιά που οι συνθήκες είναι πάρα πολύ αντίξως για το αμπέλι. Συζητάμε για τον πιο ζεστό Ιούνιο ποτέ, ανομβρία στα περισσότερα μέρη. Οπότε δεν είναι σίγουρα μια χρονιά που περιμένεις με ωραίες συνθήκες. Είναι δύσκολο. Είναι χαμηλές παραγωγές, ειδικά στα νησιά. Γενικά είναι λίγο αντίξω το περιβάλλον μέχρι τώρα, και αυτό θα φανεί και περισσότερο στο κομμάτι της παραγωγής κατά τη διάρκεια του τρίου. Ναι. Συζητάμε σίγουρα για μειωμένες γενικά παραγωγές, αλλά και ωριμότητες οι οποίες θα είναι λίγο αλλοπρόσαλες, έχω την αίσθηση. Μάλιστα. Μένει να το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τύχη, καλό τρίγο. Να μην γίνει κάτι
ξέρεις, που δεν το να περιμένετε, πάνε να πάνε όλα, όλα καλά. Να είστε καλά. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη μου. Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Λευτέρη, είσαι καλή καλά. Συνέχεια στο καλή καλοκαίρι. Καλή συνέχεια. Επίσης, επίσης. Γεια. Εύχομαι ότι καλά. Τι ωραία αίρεση στην Άξο. Ωραία και είναι και πολύ καλό παιδί ο Λευτέρης. Πρέπει να πάμε το Σεπτέμβριο. Το τάξαμε ότι θα πάμε να βοηθήσουμε στον Τρίγο. Θα πάμε, θα πάμε. Θα τα κάνουμε όλα, είπαμε. Εντάξει, θα έχεις χαλαρώσει και από εκεί. Ή εξ' όμα θες να πας να κάνεις... Που μου έλεγες ότι θες να πας να ανέβεις με τα σκοινιά για να κάνεις... θα πάω τον Οκτώβριο πρώτα ο Θεός, θα πάω, πάμε στο Μόζελ, αλλά... Εντάξει, οπότε Σεπτέμβριο θα μπορούμε να πάμε να... θα πιέσω τους τρίγους. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, ωραία πήγε και αυτό το podcast. Πήραμε θαλασσινό αέρα, ωραία έτσι. Μάθαμε για ποικιλίες, μάθαμε για τα βουνά της Νάξου, για τα απέλια της, τα εδάφη της. Και ότι έχουμε να περιμένουμε πολλά ακόμα από την Νάξου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι είναι μια χαρτογράφητη, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμα περιοχή, όπως μας έλεγε και ο Λευτέρης, και ότι την ανακαλύπτουν διαρκώς και θα έχουμε και εμείς την χαρά να την ανακαλύπτουμε στα ποτήρια μας. Και να πούμε καλή δύναμη σε όλους αυτούς που παίρνουν, ξέρεις, που έχουν αυτή τη φαντασία και το πάθος να φτιάξουν κρασί σε αυτό το νησί. Και καταλαβαίνεις μέσα από όλα αυτά που μας έλεγε και ο Λευτέρης τι κόπος χρειάζεται για να φτιάξεις τελικά ένα μπουκάλι κρασί που εμείς απλώς θα το παραγγείλουμε από την κάβα μας, στο εστιατόριο μας έτσι. Βλέπεις πόσο κόπο και πόσο άγχος και γενικά να βρεις χέρια να ανεβούν στα βουνά, να το μαζέψουν για να μπορέσεις να έχεις εσύ το ιδανικό σταφύλι για να κάνεις το καλό σου το κρασί. Παρ' όλα αυτά... Ραντεβού στο επόμενο podcast. Ραντεβού στο επόμενο. Έχεις καμία ιδέα τι θα ακούσουμε ή να τα αφήσουμε ναι, έτσι. Ναι, νομίζω ότι έχω. Νομίζω ότι θα πάμε πάλι Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, ε. Ναι. Εκεί έχουμε πολλά να πούμε. Ναι. Ας μείνουμε σε αυτό, μην πούμε κάτι παραπάνω. Εντάξει. Τέλεια. Ραντεβού στο επόμενο podcast. Ραντεβού στο επόμενο, λοιπόν. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Το κρασί με απλά λόγια. Με την Ινοχώ Diploma WSET, η Ρόκο Λιακουδάκη και τον Παναγιώτη Ορφανίδη. Μια συνεργασία της LIFO με το δίκτυο FM 91,5. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast Το κρασί με απλά λόγια, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple και Google Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.